Ήμουν ο πρώτος τεχνικός σύμβουλος στην Κύπρο τότε. Το οποίο δεν υπήρχε, 97-98. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Κάποτε μου είπε ένας συνάδελφος δικηγόρος, έχουμε και αυτήν την ιδιότητα. Εσύ σπούδασες δικηγόρος για να υπερασπίζεσαι το ΑΠΟΕΛ, λέει. Είναι ερώτα στο ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Εγώ πήγα 14 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Λέει μου, άντε άνοιξε η τύχη σου. Λέω του, τι εσύ είναι. Λέει μου, γρήγορα ετοιμάσαι του, πάμε στο Χίλτον, είναι ο Γιούτσος εκεί. Θα είναι ο αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα. Ή θα μπει κι άλλο. Ένας από τους αντιπάλους θα πρόσθετα εγώ, γιατί όλες οι ομάδες και η Ομόνια έδειξε να επανέρχεται πολύ δυναμικά. Εφανήκαμε τυχεροί εμείς. Όχι μόνο διότι μας σκοτώσαν στον πόλεμο, αλλά διότι μας σκοτώσαν και στην αιχμαλωσία. Ίσως εκεί ήταν πιο. Διότι ναι. Εμείς δεν είμαστε κάποιοι που είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, στο σπίτι μας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς των podcast Βάλε ένα γκολ. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο ο οποίος στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ ή με τα δεδομένα και το τι έχει προσφέρει στην ομάδα από διάφορες θέσεις μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ένας από τους θρύλους της ομάδας. Έχει πολλά πράγματα να συζητήσουμε με τον σημερινό καλεσμένο σε ένα επεισόδιο το οποίο είναι προσφορά της Παγκυπριακής Ασφαλιστικής 60 χρόνια δίπλα σας ασφαλώς. Τάκης Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον για τέτοια ώρα είμαστε προς απογευματάκι που γυρίζουμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα και σε εσάς. Τώρα, από πού να πρώτο ξεκινήσω. Διότι έχω παρακολουθήσει και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν στο ραδιόφωνο και κατηδίαν. Εάν μπορούσατε να γράψετε ένα βιβλίο για τη ζωή, την δική σας, από μικρός μέχρι σήμερα, πόσα κεφάλαια ενδεχομένως θα ήτανε και πόσους τόμους θα μπορούσατε να γράψετε. Το έχετε σκεφτεί καθόλου. Αν αναφέρεστε για το ΑΠΟΕΛ, ασφαλώς είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου εμένα, αλλά και όλων όσων έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Εγώ απλώς λόγω κάποιο σύγκυριο διατήρησα τη σχέση μου με το ΑΠΟΕΛ από διάφορες θέσεις και όχι κατά ανάγκη είναι επαγγελματικές σχέσεις. Ξαφνικά βρέθηκα να είμαι προπονητής στο ΑΠΟΕΛ όταν ήρθα στην ομάδα για να βοηθήσω για 1,5 μήνα στους τελευταίους αγώνες Κυπέλλου. Στη συνέχεια ήμουν διευθυντής της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ. Πριν να γίνω διευθυντής της Ακαδημίας, με την ίδρυση της εταιρείας ήμουν ο πρώτος τεχνικός σύμβουλος στην Κύπρο τότε. Το οποίο δεν, το 97-98. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και το οποίο πώς μεταφράζεται με σημερινά δεδομένα, τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ναι. Σοβαρά, δηλαδή σύμβουλος της διοίκησης ή συνδετικός κρίκος της διοίκησης με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Τότε ήταν και αυτά, αλλά ήταν η οργάνωση της ομάδας με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να προσελκύει νεαρούς παίχτες. Εγώ προσωπικά, επειδή ήξερα τι σημαίνει να είσαι καλός παίχτης, αλλά και κυρίως να είσαι και αθλητικός. Σε εκείνον το σύντομο χρονικό διάστημα, ένα χρόνο ήμουν, φρόντισα να κάνω επαφές με γυμναστές στο σχολείο, να πάρουμε τους καλύτερους εκατοστάριδες, τους καλύτερους στο μήκος, στο ύψος, που παίζουν ποδόσφαιρο. Είχε. Είχε. Ούτως ώστε να συγκεντρώσουμε όχι μόνο παίχτες που δείχνουν να έχουν κάποια ποδοσφαιρικά χαρίσματα από τεχνικής πλευράς, αλλά να είναι και δυνατοί αθλητές. Άρα ολοκληρωμένοι αθλητές. Αλλά έμεινε στη μέση, είναι εντελώς το ξεκίνημα ήταν. Για ένα χρόνο έμεινα εκεί. Μετά, όπως είπα, πήγα διευθυντής της Ακαδημίας, ύστερα εκπρόσωπος τύπου, ύστερα μέλος της διοίκησης. Και σχεδόν δεν λείπω από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, αφού μου ζητάτε τη γνώμη μου πολύ συχνά και δικαιολογημένα. Ευχαρίστηση μου να δει. Δικαιολογημένα. Γιατί τουλάχιστον μιλάω προσωπικά, η συζήτηση στο ραδιόφωνο, γενικά οποιαδήποτε συζήτηση περί θεμάτων ΑΠΟΕΛ, έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θέλει να μάθει ο κόσμος να ακούσει μια έγκυρη άποψη. Εγώ έτσι το θεωρώ.
Χαίρομαι που το ακούω και τώρα και το ακούω και από πολλούς. Το δέχομαι. Κάποτε μου είπε ένας συνάδελφος δικηγόρος, έχουμε και αυτήν την ιδιότητα. Εσύ σπούδασε δικηγόρο για να υπερασπίζεσαι το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει. Είναι καλά να ξέρει από ποδόσφαιρο. Είναι καλά να έχει και τον τρόπο να μεταδίδει αυτά που θέλει να πει και να καταλαβαίνει ο άλλο. Κάνουμε μια προσπάθεια η οποία φαίνεται ότι εκτιμάται. Είναι έρωτα στο ΑΠΟΕΛ. Με την έννοια σίγουρα, σίγουρα. Είναι κάτι το οποίο. Μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Εγώ πήγα 14 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ και ακόμα είμαστε κοντά στην ομάδα χωρίς να λείψουμε. Το μόνο που θυμάμαι στην αντίθετη φορά ήταν όταν είμαστε στη διοίκηση Φίβου Ερωτοκρήτου την τελευταία χρονιά πριν να παραδώσουμε στη διοίκηση του πρόδρομου Πετρίδη. Ήταν ότι εγώ ήμουν αντιπρόεδρος του. Ναι. Επισκέφτηκαν τον Αρχάγγελο μερικές δεκάδες πορτοκαλί με τα μαύρα, οι οποίοι ήθελαν να μιλήσουν με τον Δόνη, τον οποίον φέραμε σε αντικατάσταση του Πάολο Σέρκιο. Και αυτό που μου είπε ένας, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την προσπάθεια τους να μας κατηγορήσουν, και νομίζεις ότι είσαι και από ελίστας. Αν ήσουν από ελίστας, ήταν να σου προπονητής της Σαλαμίνας, λέει μου, να μας βγάλετε από το κύπελο μέσα στο γάσιμπι και να χαίρεσαι. Αυτή είναι η άλλη όψη του νομίσματος, που κάποιοι ας πούμε θεωρούν ότι δεν έχουμε το δικαίωμα καν να συμπεριφερθούμε επαγγελματικά όντας προπονητής σε μια άλλη ομάδα. Δυστυχώς αυτό ενοχλεί κάποιους. Δηλαδή, όταν συμπεριφέρεσαι επαγγελματικά, το έχω δει και από άλλα παραδείγματα ότι στην Κύπρο γενικότερα ενοχλεί. Ναι, εντάξει, αυτό το είπα σίγουρα όταν ήμουν σε άλλες ομάδες. Ναι, ήμουν με την ομάδα μου που προπονούσα και ήμουν προπονητής. Αλλά πάντα ενδιαφερόμουν για το ΑΠΟΕΛ. Και ιδίως μετά που σταμάτησα την προπονητική εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια, είμαστε κοντά στην ομάδα. Όλοι οι παλαιμάχοι. Μου άρεσε αυτό το που ψάχνατε στα σχολεία τους αθλητές, τους γρήγορους, τους αλτικούς, που μπορεί να παίζαν μπάλα, εν πάση περιπτώσει δεν ήταν ποδοσφαιριστές, αλλά ήταν άλλο το πρώτο τους άθλημα. Μου θυμίζει την κουβέντα που είχαμε συζητήσει κατηδίαν με τον Μάικ Σπανό. Ήταν στην ομάδα στο καζίνο, ναι, και αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά δεν ξέρω, ήταν η αφορμή αυτό το πράγμα, ήταν μια, έτσι, ένα κίνητρο, επειδή είχατε ένα παράδειγμα απτό καλού παίκτη. Ναι. Που εκείνες τις εποχές δεν ήταν εύκολο να το συνδυάσεις. Όλοι οι άλλοι που απαρτίζαμε την ομάδα του καζίνου είμαστε ποδοσφαιριστές πρώτης κατηγορίας, ναι, στην Κύπρο. Ναι. Σπουδάζαμε στην Αθήνα. Αν ήταν εθνική, θα μπορούσε να είναι εκείνη η ομάδα. Πραγματικά. Δηλαδή ήταν όλοι καλοί παίχτες, γνωστά ονόματα, οι οποίοι διάκοψαν το ποδόσφαιρο για μερικά χρόνια για να σπουδάσουν. Νομίζω ότι εγώ είμαι ο μόνος που δεν το διάκοψα, αφού φρόντισε το ΑΠΟΕΛ εκείνη την μεταετία που. Βασικά έμενα στην Αθήνα, αφού σπούδαζα νομικά στο Καποδιστριακό. Μια πολύ δύσκολη σπουδή, και ιδίως στο Καποδιστριακό, πολύ απαιτητική. Όμως επηγαίνω ερχόμουν και έτσι τα βόλεψα. Ο Μάικος Σπανός ήταν ο μόνος που δεν ήταν ποδοσφαιριστής, αλλά ήταν πρωταθλητής στις ηλικίες του στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, στα 100 και στα 200 μέτρα. Οπότε, επειδή ήταν και έξυπνο παιδί, εύκολα προσαρμοζόταν. Μάλιστα, σε έναν αγώνα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα στην οποία έπαιζε έξω δεξιά ο Αναστόπουλος. Δεξιός ο πιστοφύλακας για μας έπαιζε ο Μάικος Σπανός και αριστερός ο Δήμος ο Διαμαντής, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός παίχτης, αλλά δεν είχε την ταχύτητα για να αντιμετωπίσει τον Αναστόπουλο. Οπότε στο δεύτερο αγώνα, γιατί ήταν διπλοί αγώνες, όποιος κέρδιζε έπαιρνε το πρωτάθλημα. Okay. Ήταν δύο όμιλοι, εμείς πρωταθλητές στον ένα όμιλο, και ο αυτοί στον άλλο όμιλο, και παίξαμε δύο αγώνες. Έπαιξε ο Μάικος Σπανός ύστερα στην αντίθετη πλευρά. Δεν τον άφησε τον Αναστόπουλο. Ναι.
Νομίζω θα ήταν από τους πιο δύσκολους αντιπάλους που είχε ο Αναστόπουλος ποτέ. Θα πρέπει να το μάθουμε αυτό, έτσι. Θα ήταν καλό να το, αν βρεθούμε τον Αναστόπουλο, να τον ρωτήσουμε, αν το θυμάται και είναι ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για την ομάδα του Καζίνο. Ο διπορικός του ΑΠΟΕΛ ξεκινάει 1972 στην πρώτη ομάδα. Την πρώτη ομάδα είναι το 72, ναι. Εγώ το 72 ήμουν στρατιώτης. Το χρόνο που προηγήθηκε, ήρθε διαταγή για να πάω για δόκιμος αξιωματικός, δηλαδή, στο Μεγάλο Μπεύκο. Πήγα στο Μεγάλο Μπεύκο, ήρθαμε από το Μεγάλο Μπεύκο αρχές Σεπτεμβρίου. Καταδρομή ήταν στο Μεγάλο Μπεύκο ή πυροβολικό? Πυροβολικό. Το ΑΠΟΕΛ ξεκίνησε ήδη προετοιμασία στην Κύπρο. Πήγα 15 μέρες στα Μουδανιά. Πάνω, Μακεδονία. Ναι. Εγώ δεν πήγα. Επέστρεψαν στην Κύπρο και μετά που επέστρεψαν είχαν μία συναισθίαση. Τους κάλεσε ο αείμνηστος Μιχαλάκης Ζιβανάρης, που ήταν πρόεδρος, στο σπίτι του για φαγητό. Και μου έστειλαν ένα μήνυμα εμένα μέσω του αδερφού της μητέρας μου, ο οποίος ήταν ο αποδητηριούχος του ΑΠΟΕΛ την εποχή εκείνη, ο Γιώργος Οσιανής. Και μου είπαν ότι σε ζητήσαν να πας. Ναι, ναι. Βρήκα τρόπο, πήγα και με σύστησαν στον Μάρκοβιτς, ο Μιχαλάκης ο Ζιβανάρης. Στην παρουσία θυμάμαι του Στεφανή. Ήταν ο υπαρχηγός της ομάδας τότε και μετά που έφυγε ο Στυλιανού, ο αρχηγός της ομάδας. Και ήταν και αρχηγός στην Εθνική Κύπρο, Στεφανής. Μόλις με σύστησα, έκατσα προσοχή. Με φόρα από το στρατό, ναι, επειδή ήταν... φόρα, ήμουν 6 μήνες στη σχολή πυροβολικού, εκπαίδευση όλη μέρα. Και ο Μάρκοβιτς το κατάλαβε ότι μαζεύτηκα και έκατσα προσοχή, δηλαδή κανονικά. Όχι, δεν το χτύπησα οπότε. Ναι, αλλά έκατσα προσοχή και μου λέει, κάτσε μια ανάπαυση, λέει μου. Και ξεκίνησε το προάθλημα και ήμουν στην εντεκάδα. Δηλαδή, έκανα... Δύο εβδομάδες, λέει. Ναι, δύο εβδομάδες έκανα προπόνηση και ήμουν εντεκάδα. Άρα, βλέπανε κάτι, ήταν κάτι σπουδαίο στον Τάκη Αντωνίου Μάρκοβιτς για να... Ναι, εντάξει. Δύσκολες εποχές τότε για να... Μιλάμε για τι ηλικία, 18-19. Ναι, ναι, ήμουν στρατιώτης. Στρατιώτης. Ήμουν στρατιώτης. Μπορούσαν τότε οι μικροί να μπουν, ενώ παίρναν ευκαιρίες, εν πάση περιπτώσει, ήταν εύκολο. Παίρναν, ναι. Οι καλοί που... Ξέρεις, δεν ήταν εύκολο να θεωρήσει από τους καλούς της αναπληρωματικής ομάδας, γιατί για να φτάσεις εκεί έγινε του πολύ μεγάλο κοσκίνισμα στο ΑΠΟΕΛ και στην Ομόνια. Διότι όλοι οι μικροί από την επαρχία Λευκωσίας, όχι από τη Λευκωσία, από όλα τα χωριά γύρω από τη Λευκωσία, έρχονταν προπόνηση το καλοκαίρι, είτε στο ΑΠΟΕΛ είτε στην Ομόνη. Και εκεί γινόταν επιλογή. Και γίνονταν επιλογή, για να μείνουν για κάθε ηλικία οι 7-8 που θα έμεναν στην αναπληρωματική ομάδα, μαζί με άλλους 7-8 της προηγούμενης χρονιάς και μερικούς άλλους. Και από εκείνους τους 20 που ήταν στην αναπληρωματική ομάδα, κάθε φορά όταν γινόντουσαν 17-18 χρονών, οι 4-5 καλύτεροι προωθούνταν στην πρώτη ομάδα. Αυτό ήταν το σκάουτι. Σε αντικατάσταση αυτών που έγινονταν 30 και παρετούσαν. Okay. Δεν είχε ούτε μεταγραφές, ούτε από το εξωτερικό. Δεν υπήρχαν συμβόλαια τότε. Όχι. Ειδικά εκείνα τα χρόνια. Όχι, εγώ τερμάτισα χωρίς συμβόλαιο. Ναι. Και πάντοτε αστειευόμενοι μεταξύ των ποδοσφαιριστών μου λέμε ότι ένας λέει, εγώ θα ήθελα να έπαιζα καλά, να έπαιζα τώρα, ζηλεύω τα γήπεδα, ας πούμε. Ο άλλος ζηλεύω το άλλο. Εγώ λέω τους, θα ήθελα να έπαιζα τώρα, να δω τι συμβόλαιο θα έκανα. Τι συμβόλαιο. Διότι τότε δεν είχαμε... έπαιζες. Δεν ήξερες σε ποια κατηγορία να κατατάξεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι αλήθεια. Ήταν το σκάουτινγκ και της εποχής, δηλαδή αυτό το πράγμα με τα δοκιμαστικά, το ξεκαθάρισμα. Ναι. Ήταν το σκάουτινγκ της εποχής. Ναι. Εύκολα μπορούσε να ξεχωρίσει αυτούς που είχαν καλή επαφή, τεχνική με την μπάλα, που ήταν γρήγοροι. Ναι, προωθούνταν στην Ταντατσικό πρώτα. Εγώ δεν πέρασα από αυτή τη διαδικασία, οφείλω να το πω, γιατί, όπως είπα, το έχω ξαναπεί, να το πω. Ο θείος μου ήταν εφός της μητέρας μου, ήταν στα ποδητήρια. Και έπαιξαν τα τσικό του ΑΠΟΕΛ με τον Απόλλωνα στη Λεμεσό και έχασα με έναν πολύ βαρύ σκορ. Και λέει το θείος μου,
του προπονητή, στατσικό του Μάριου Παπαλού, ο οποίος ήταν παλιός παίκτης του ΑΠΟΕΛ, αγαπημένος, δυστυχώς τον έχασαμε πολύ γρήγορα. Του λέει: έχω ένα αδερφότεχνο, θα σου το φέρω. Του είπε πολλές φορές. Και του λέει εκείνη τη μέρα: εκείνο τον αδερφότεχνο σου θα μου το φέρεις, να έρθει. Με αφορμή την ήττα από τον Απόλλωνα. Ναι, γιατί ήταν να παίξουμε ακριβώς την επόμενη Τετάρτη. Θα έπαιζαν στο παλιό Κασιμπί. Έπαιξα, χωρίς να κάνω καμιά προπόνηση. Ενικήσαμε 5-6-0. Έβαλα ή 4-5, θυμούμαι. Χωρίς να είχα καμία προπόνηση. Πού ήσουν τόσο, δεν είναι. Ναι, περίπου έτσι ήταν η έναρξη της παρουσίας μου στο Απόελ, με μια μικρή διακοπή για κάτι που συνέβγαινε εν τω μεταξύ, που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Και μετά, πρέπει να το πω, στο Γέρι, από το οποίο κατάγουμε, ναι, είχαμε χορό. Okay. Και πήγαμε οι νεαροί να μαζέψουμε καλάμια για να βάλουμε γύρω από την αυλή για να κόψει τον αέρα. Και πάθαμε όλοι αναφυλαξία από τα καλάμια. Τα καλάμια. Και έπρεπε για ένα μήνα, οι γιατροί μας είπαν, ούτε να περπατούμε, ούτε να τρέχουμε. Τόσο πολύ. Ναι, τόσο πολύ. Γιατί πάθαμε αναφυλαξία. Και έτσι δεν μπόρεσα να κατεβώ προπόνηση. Και λέω του χρόνου πάω. Και έπαιζα στο Γέρι. Στο οποίο έπαιζα από 13 χρόνια στην πρώτη ομάδα στο Γέρι. Και διευθέτησαν έναν αγώνα το Γέρι με τα δεύτερα του Αποέλ, πριν από έναν αγώνα που θα έπαιζε το Αποέλ φιλικό με μια Αιγυπτιακή ομάδα. Μάλιστα. Εκεί κερδίσαμε 2-0 με δύο γκολ δικά μου. Το ένα μάλιστα ήταν με κόρνερ απευθείας. Απευθείας. Και με έπιασε μέσα στο γήπεδο ο Μάριος ο Παπαλός και φώναζε μια από τις ωραίες στιγμές που θυμούμε από το ποδόσφαιρο, που του εφώναζαν από την κερκίδα. Με κρατούσαν από τον ώμο και βγαίναμε έξω. Και ήταν ο κόσμος πάνω και του εφώναζαν: μην τον αφήσεις να φύγει. Yeah. Και έτσι ήταν η δεύτερη μου παρουσία. Από εκεί πήγα πίσω από και έμεινα από τότε. Η πρώτη τριετία ήταν μια πολύ γεμάτη τριετία. Δηλαδή υπήρχε πρωτάθλημα, ήταν εκείνο το πρωτάθλημα το οποίο στο ΑΠΟΕΛ είχε παίξει εκτός συναγωνισμού το 1974-1975. Ήταν η Αλφα Εθνική που ήταν το θεωρητικά και πρακτικά πιο μεγάλο επίδευμα κυπριακής ομάδας. Ναι. Δεν έπεσε το ΑΠΟΕΛ. Κάτι που γινόταν με τις προηγούμενες ομάδες. Ναι. Να σας πω. Εγώ προσωπικά και οι συμπαίκτες μου, οι συνομήλικοι μου, που επέξαμε πολύ το 72, ήταν ο Πετράκης ο Χατζηθωμάς, ήταν ο Νίκος ο Κρητικός, ο Αείμνηστος Άνδρος Μιαμιλιώτης, ο Τάκης ο Τιμοθέου, ο Νίκος ο Παντζαράς, ο Γιώργος ο Παντζαράς, μέτρησα 6. Μπήκαμε και 6 κατευθείαν στην ομάδα. Και είχαμε πράγματι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα και εμένα τα πρώτα μου 8 χρόνια στην ομάδα ήταν όπως θα σας τα πω τώρα. Πρώτη χρονιά ντάμπολ, πρωτάθλημα κύπελλο. Δεύτερη Αλφα Εθνική. Δεύτερη χρονιά μείναμε Αλφα Εθνική. Η μόνη που το καταφέραμε, για να καταλάβει ο κόσμος, η Ομόνια είχε μία νίκη. Την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη, ναι. Εμείς είχαμε 11 νίκες. Και μερικές νίκες με μεγάλα σκορ. Η επόμενη χρονιά παίξαμε στην Κύπρο ανεπίσημα εμείς, γιατί ήταν για να πάμε πίσω. Τελικά εναβάγησε, δεν πήγαμε. Ποτέ. Αλλά παίξαμε κανονικά στο πρωτάθλημα, ήρθαμε πρώτοι. Δηλαδή, οι πρώτες 3 χρονιές μου, ό,τι υπήρχε μπροστά μας, το κερδίσαμε. Και μετά πήραμε το 76 το κύπελλο, το 78 το κύπελλο, το 79 το κύπελλο, το 80 το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ τα πρώτα 8 χρόνια είχαμε 4 κύπελλα. Χωρίς να είχαμε δικαίωμα να παίξουμε στα 2 κύπελλα, διότι ούτε όταν είμαστε Αλφα Εθνική, ούτε στο ανεπίσημο. Ούτε στο ανεπίσημο. Και όσον αφορά την πορεία μας στο πρωτάθλημα, από τις 8, οι 4 ήταν 100% επιτυχία. Γι' αυτό εγώ στο μυαλό μου έχω ότι όταν ήμουν παίκτης στο ΑΠΟΕΛ, η ομάδα μας ήταν πολύ πετυχεμένη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι ήταν η δεκαετία της Ομόνιας. Ναι, η Ομόνια ήταν πάρα πολύ ισχυρή. Είναι τα πρωτάθλημα. Αλλά ναι. Αυτό που σας είπα εγώ τώρα είναι αρκετό για να είναι καταλάβετε πολύ, ότι πολύ, ναι, ναι. Δικαιούμαστε να νιώθουμε πετυχημένοι και η ομάδα μας τότε. Αυτό είναι αλήθεια. Και ήταν και σε δύσκολες συνθήκες. Και αυτή ήταν η δεκαετία της μετακίνησης. Έτσι το πήγαινε, έλαμε Αθήνα-Κύπρος. Η δική μου, ναι. Προσωπικά, ναι. 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 Εγώ πήγα για σπουδές μετά τον πόλεμο. Πόσο εγώ αν ήμουν στη θέση σας, θα αισθανόμουν, δεν ξέρω,
Δεν ξέρω πώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Το πιο απλό είναι περήφανος. Δηλαδή, έχει μια ομάδα η οποία σε θέλει και σου λέει: έλα κάθε εβδομάδα να παίξεις, έλα, πήγαινε άλλη Ελλάδα να φύγεις. Δηλαδή, ερχόσουν Σάββατο και έφευγες Κυριακή βράδυ, ήταν έτσι το δρομολόγιο? Όχι, βράδυ. Ή Δευτέρα. Μου έτυχε να έρθω Κυριακή και να παίξω Κυριακή. Δηλαδή, πρωί και απόγευμα να με πάρει ο πατέρας του Πετράκη του Χατζηθωμά με το ταξί του από το αεροδρόμιο Λάρνακας. Χωρίς highway, ανάμιση ώρα κάναμε να πάμε Λεμεσό και ήταν 2,5 αγώνας Γενάρη. Και παίξαμε με την ΑΕΛ και έβαλα το νικητήριο στο 85. Μπορεί να ερχόμουν Παρασκευή και να έφευγα Δευτέρα. Μπορεί να ερχόμουν να παίξω την Κυριακή, να σπούμε με τον Ολυμπιακό και επειδή την επόμενη εβδομάδα ήταν με την Ομόνια, έμενα την εβδομάδα στην Κύπρο να προπονηθώ, να παίξω και με την Ομόνια και μετά να πάω. Αλλά το βέβαιο, είτε στην Κύπρο είμαι, είτε στην Αθήνα, διάβαζα τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα. Δεν μπορούσες να τα βγάλεις πέρα. Με τη νομική. Και ιδίως όταν ήμουν Αθήνα, με το θόρυβο που υπάρχει στην Αθήνα, οι ώρες που διαβάζαμε και ήταν πολλά αποδοτικές, ήταν μετά τις 12. Δηλαδή, μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα και μετά, που ησύχαζε λίγο η Αθήνα. Αλλά και ήμασταν ανάποδα. Ναι, ναι. Καλά, και προπόνηση. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι που ενοικιάζαμε, ήταν η Πανεπιστημίου Πολύ, στην τρίτη στάση των Άνω Ηλυσίων. Εκεί είχε δύο γήπεδα. Έναν κάτω πλαστικό για ποδόσφαιρο και έναν με υψομετρική διαφορά 10 μέτρα πάνω, που ήταν για το Στίβο, που έκαναν οι πρωταθλητές Ελλάδος στο Στίβο. Θυμούμαι που ήταν και ο Παπα-Νικολάου επικοντιστής εκεί. Εμένα μου έδινε πρόγραμμα ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης, ο αείμνηστος Ντίνος Μιχαηλίδης, σπουδαίος γυμναστής και σπουδαίος αθλητής της εποχής του. Και αθλητής και ανθρωποστατισμός, βέβαια. Έκανα το πρόγραμμα πάνω, που ήταν το γήπεδο για του Στίβου, και μετά που τέλειωνα κατέβαινα κάτω που ήταν οι φοιτητές, και παίζαμε ποδόσφαιρο. Και δεν είναι, πολλές φορές μου φώναζαν, αν δεν τελείωνε κατέβα, τελείωνε, αν δεν τελειώσω το πρόγραμμα μου δεν κατεβαίνω. Ήμουν συνεπής, έκανα το πρόγραμμα. Κάλυπτε αυτό τις ανάγκες της ομάδας? Τις εκάλυψε, αλλά αδικήθηκα λίγο με αυτό το πράγμα. Τα καλύτερα μου χρόνια, ας πούμε. Μα γι' αυτό λέω. Από τα 22 μου μέχρι τα 27 μου, αντιλαμβάνεσαι, που ήταν τα πιο καλά μου χρόνια, τα ποδοσφαιρικά, εγώ ήμουν μεταξύ Αθήνας και Ελευκοσίας. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σήμερα. Ή αν γίνεται, εγώ, δεν ξέρω. Έκανα μεγάλη προσπάθεια. Δυσκολεύτηκα πολλές φορές. Λογικό. Όμως αισθάνομαι πολλά περήφανος, όπως το είπες προηγουμένως, διότι έβλεπαν τη βοήθεια που έδιδα στην ομάδα, εκτιμούσαν το και έτσι εκτιμούσα το και εγώ με τη σειρά μου το ενδιαφέρον τους. Μια φορά ήταν ο Γιώργος ο Ηλιάδης και μου λέει, μα εσύ στην Αθήνα πάει, έρχεσαι όλη την ώρα, λέει μου. Ήταν στο συμβούλιο, ναι. Ο πατέρας του Βάσου. Ο πατέρας του Βάσου, ναι. Πού μένεις? Λέω ότι νοικιάζω σπίτι. Νοικιάζει σπίτι. Καλά, γιατί μας είπες να το πληρώνουμε το σπίτι? Λέω τον και πληρώνω πολλά. Δηλαδή πόσα πληρώνεις? Λέω του, αντιστοιχεία ήταν 1,000 ευρώ, λέω, 1,000 δραχμές, ναι, το μήνα. Το μήνα. Τότε ήταν κοντά στο δεκάλυρο. Και έβγαλε από την τσέπη του και μέτρησε μου δεκάλυρα για να μου πληρώσει όλη τη χρονιά. Χρονιά. Μάλιστα, του είχα λείψει τα δεκαλυρά και είχε 1,000 μέσα στα δε. Και μου έδωσε όλη τη χρονιά. Δηλαδή ήταν μια κίνηση την οποία εκτίμησα πάρα πολύ εγώ, διότι ένας άνθρωπος σκέφτηκε με. Τι λέει σου, τι κάνει αυτό? Πάει, έρχεται, πού μένει, ας πούμε. Και αυτό το πράγμα, το πολύ δύσκολο πράγμα, συνδυάστηκε με επιτυχίες. Και προσωπικές, ναι, και ομαδικές, εννοείται. Ναι, πράγματι. Ναι. Και είπα, νιώθω ότι αδικήθηκα υπό την έννοια του ότι αν εμένα στην Κύπρο κανονικά, να προπονούμε κανονικά, σίγουρα θα ήμουν ακόμα πιο αποδοτικός για την ομάδα μου, αλλά ναι, χαίρομαι που την βοήθησα ουσιαστικά την ομάδα μου σε εκείνα τα χρόνια. Ο Τάκης Αντωνίου έφτασε κοντά σε μεγάλη μεταγραφή ή σε μεταγραφή εκτός Κύπρου? Είχα δύο φορές, τρεις φορές, η μια στον Απόλλων Αθηνών. Και μάλιστα ήταν η αφορμή. Του Αλαμάνου ήταν από τότε το Αλαμάνος? Ούτε ξέρω ποιοι ήταν. Εντάξει. Ήταν η αφορμή. Ένας συνάδελφος μου δικηγόρος, ο Παύλος ο Αγγελίδης, που ήταν δικηγόρος, έστειλε μου μια επιστολή. Τότε επικοινωνούσε ένας δικηγόρος μαζί μου τώρα,
με επιστολή. Μου έστειλε ένα επιστολή, την άνοιξα, δεν τον ήξερα ποιος είναι, και μου είπε ότι άμα με δεις, ξέρεις με, το κύπελλο, λέει μου, του 78 είναι ένα κύπελλο, όπως μου έγραψε εκείνος, 99% Τάκη Αντωνίου, δεν πρέπει να φύγεις, ο Απόλλωνας δεν είναι καλύτερη ομάδα από το ΑΠΟΕΛ. Γιατί έγινε μια προσπάθεια, μα ήταν ο Τάκης ο Τιμωθέου, και ήταν να έρθει από τον Απόλλωνα Αθηνών και έγραψε μια ελληνική εφημερίδα ότι να έρθει ο Τάκης στο ΑΠΟΕΛ πίσω, ναι, και να πάει ο άλλος, ναι, ο Τάκης. Τάκης, ναι, στον Απόλλωνα Αθηνών. Ναι. Αυτή ήταν η κουβέντα. Δεν ήταν κάτι επίσημο, αυτό μια αναφορά. Το πιο επίσημο πράγμα που υπήρξε, επέξαμε το 1978 ημιτελικό κυπέλλου από ΑΠΟΕΛ Ομόνια. Εκερδίσαμε 2-0. Και σύμφωνα με το τι έγραψαν όλες οι εφημερίδες, ήμουν ο παίκτης του αγώνα. Δημιούργησα το πρώτο γκολ και έβαλα το δεύτερο γκολ, που ήταν πράγματι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και ήρθε το βράδυ σπίτι μου ο Ανδρέας Παφίτης, ο δημοσιογράφος. Που ήταν εργαζόταν ο πατέρας του Δημήτρη Δημητρίου. Του Δημήτρη, ναι, ναι, στον πολίτη. Ναι. Και μου είπε, άνοιξε η τύχη. Χτύπησε το πατρικό μου το σπίτι στο γέρι. Ανίο, τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Λέει μου, άντε ρε, άνοιξε η τύχη σου. Λέω του, τι έσυνε. Λέει μου, γρήγορα ετοιμάστου, πάμε στο Χίλτον. Είναι ο Γιούτσος εκεί με το Θεοδωρακάκη. Του Ολυμπιακού ο Γιούτσος. Ο Γιούτσος, ναι, ναι. Με το Θεοδωρακάκη. Το Λεωνίδα, το Μακαρίτη. Ναι. Ο Λεωνίδας λογικά, ναι, ο Θεοδωρακάκης. Ο Λεωνίδας, ο Θεοδωρακάκης. Ναι, 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 ναι. Και σε περιμένουν εκεί. Και πήγαμε εκεί στο Χίλτον. Και μου είπαν, ας πούμε, ότι να πάω να δοκιμαστώ, όχι να δοκιμαστώ. Okay. Στον Ολυμπιακό Εμπειρός. Είδανε το Ομόνια ΑΠΟΕΛ το 2-0. Το 2-0, το 1978, ναι. Αυτή τι ήταν ο σκοπός, είχαν έρθει για σκάουτινγκ να δουν παίκτες. Ήρθαν για να δουν, από ό,τι έμαθα, και γράφανε εφημερίδες. Τον Μαυρίν της Ομόνιας. Τον Τάκη. Τον Τάκη. Ο παιδί του Τάκηδες πάνε, ναι. Και το, ναι, Τάκη. Ναι. Και τον Γιώργο τον Παντζαρά. Μάλιστα. Τον τερματοφύλακα του ΑΠΟΕΛ. Και με εξεχώρισαν εμένα εκείνη την ημέρα. Τους είπα εγώ ότι είμαι φοιτητής στην Αθήνα, εγώ, ας πούμε. Λέει ακόμα καλύτερα. Λέω, είμαι ένα επαγγελματικό εκεί το ποδοσφαίρο. Εγώ δεν μπορώ, είμαι προς το τέλος μου τώρα, διαβάζω, το κάνω. Στην πραγματικότητα, σαν χαρακτήρας, δεν άντεχα εγώ να πάω να δοκιμαστώ. Το ρίσκο. Ναι. Mm-hmm. Ούτε, δηλαδή δεν περνούσε καν από το μυαλό μου ότι μπορούσα και φανταζόμουν εκεί τους παίχτες που είχε ο Ολυμπιακός Πυρός. Όχι, ήταν η ομάδα. Λέω, ναι, 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 ναι. Ας το εκεί, λέω. Ναι, αλλά θα το μάθετε ποτέ, ναι, αν θα, ναι, παίζατε στον Ολυμπιακό. Εντάξει. Η άλλη περίπτωση, όταν παίζαμε στο Ζιρίνιο με την Κηφισιά. Ναι. Εντάξει, ήμουν ένας από τους παίχτες της ομάδας που ξεχώριζα, γιατί... Μιλάμε για ομάδα του Καζίνο. Του Καζίνο. Τώρα θα τα πούμε, ναι, να βάλουμε τον κόσμο ακριβώς. Ναι, είναι η, ναι, πρόταση η άλλη που σου η λέω. Η τρίτη. Εγώ, επειδή προπονούμε περισσότερο, αφού όταν έπαιξα με την Εθνική με την Πολωνία, στη Λεμεσό, ανοίξα και το σκορ, χάσαμε 3-1 τελικά, επαίξαμε Κυριακή και Τετάρτη έπαιξαμε το Καζίνο. Στο πρωτάθλημα των εταιριών. Στο πρωτάθλημα επιχειρήσεων της Αθήνας. Οπότε, με ήξεραν εκεί ότι έχει έναν που παίζει στο ΑΠΟΕΛ και παίζει και στην Εθνική. Και ήρθε, εσύ θα τον ξέρεις, εγώ δεν τον ήξερα τότε, ο Ανδρέας Ονδρέου του Παναθηναϊκού, ναι, ήταν αρχηγός του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 50-60. Ακουστά. Εγώ δεν τον ήξερα. Ναι, 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 ναι. Και ήταν στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού. Και ήρθε σε έναν αγώνα εκεί στο Ζιρίνιο για να με δει και τέλειωσε ο αγώνας. Και μου είπε να θέλω να πάω να δοκιμαστώ στο Μαρτίο. Και εκεί δοκιμαστικά. 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 Εγώ του είπα, άστο να το σκεφτώ. Εγώ παίζω στο ΑΠΟΕΛ και θέλω μεταγραφή. Αυτό θα το δούμε, λέει, και ξέρω εγώ. Και οι συμφοιτητές μου που παίζαμε εκεί με παρότριναν κάθε εβδομάδα να πάω στον Παναθηναϊκό, που ήξεραν την κουβέντα. Και μάλιστα όταν είδαν ότι εγώ αρνούμαι, με πήρα μια ημέρα ένα παιδί Εξελλάδος με το αυτοκίνητο του. Είμαστε 4-5 και πήγαμε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Λεωφόρο ή Πέανη, λεωφόρο. Ναι, ναι. Εσύ θα σου πω ποιοι παίχτες ήταν τότε, για να μου δείξουν ότι δεν έχεις πρόβλημα, μη φοβάσαι να πάεις. Και τότε ήταν μια φουρνιά παιχτών που δεν ήταν σπουδαίοι, όταν είχε πάει ο Ασλανίδης του ΠΑΟΚ.
Και ήταν ο Ασλανίδης, ο Παπαδημητρίου, Βαλίδης, Βακάλης. Ήταν ΑΕΚ τότε και Ολυμπιακός περισσότερο, ναι, στα καλά τους, ναι, ως μεγάλες ομάδες. Ναι. Είχε πάρει με τον Κόρσκι αυτή η ομάδα πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά δεν ήταν ο Ελευθεράκης, ο Δωμάζος. Μιλάμε για τι τώρα χρονιά, μιλάμε για 80... 77-80. 77 γίνεται. 77-78, ναι, κάπου, ναι, εκεί. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, ήταν η μεγάλη ΑΕΚ τότε και ήταν και ο, ναι, Ολυμπιακός που είχε πάρει πρώτα. Ναι. Επομένως, σχεδόν όλη η καριέρα μου ήταν στο ΑΠΟΕΛ. Άρα δεν δικηγόρος, επάγγελμα δικηγόρος χωρίς ρίσκο. Δεν ξέρω πώς συνδυάζεται, ναι, αυτό. Καμία σχέση. Καμία, ναι, σχέση. Ε. Όχι. Ειλικρινά δεν το αντέχα, ας πούμε, το πράγμα. Αφού όταν εκλήθηκα πρώτη φορά να πω στην Εθνική, που ήμουν 23 χρονών, είχα μεγάλη αγωνία. Εάν είμαι αρκετά καλός για να κάνω προπόνηση μαζί με τον Καϊάφα, ας πούμε, και τον Κανάρη και τον Φίβον της Ανόρθωσης και ξέρω εγώ. Yeah. Και όταν μιλούμε με τους συμπαίκτες μου, λέει μου, ας πούμε, ένας, μη φάσαι ρε εσύ ρε μου, μπάλα που ξέρεις εσύ να φοβηθείς να πάεις. Είναι συμφωμένοι, αλλά έχω το άγχος, ας πούμε. Άγχος, ναι, ναι. Και μετά όταν επέστρεψα, μου είπαν, τι έγινε. Λέω τους εγώ, συγγνώμη για τους υπόλοιπους, στην τεχνική μαζί μου μπορεί να την παραβληθεί μόνο ο Φίβος και ο Μαυρουδής, είπα τους εγώ, της ΑΕΛ. Ναι, ναι, που ήταν, ναι. Διότι το βασικό μέτρο σύγκρισης τότε ήταν η τεχνική. Ναι, ναι. Καταλαβαίνεις. Ναι, 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 ναι. Ήταν, εντάξει, διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Άρα, ίσως αυτό το άγχος έτσι, ναι, δεν θα μάθουμε ποτέ αν θα έφερνε κάτι πιο σπουδαίο, αν και τα επιτεύγματα με το ΑΠΟΕΛ ήταν όντως σπουδαία, το είπαμε. Νομίζω ότι δεν είναι μόνο αυτό μέσα στο γήπεδο, είναι και ο απόϊχος, διότι περάσαν τόσα χρόνια και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, αλλά και στον κόσμο στους φιλάθλους. Ο Τάκης Αντωνίου θεωρώ ότι είναι μια φιγούρα όχι απλά σεβαστή, ξέρουν ποιος ήταν και τι έχει δώσει στο ποδόσφαιρο και κυρίως στο ΑΠΟΕΛ. Δεν ξέρω αν το σίγουρα έχουμε προσφέρει, υπάρχουν ασφαλώς και παίκτες που ήταν και πιο καλοί από μένα και έχουν προσφέρει και περισσότερα. Όπως είναι παραδείγματος χάρη ο Στυλιανού και άλλοι παίκτες. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένος από την πορεία μου στο ΑΠΟΕΛ. Ξέρω τα προβλήματα που είχα, τις δυσκολίες που είχα και ξέρω και ποια είναι η προσφορά μου. Εγώ δεν ξέρω πώς, ναι, αν υπήρχε κάποιος να τα καταφέρει με τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Εγώ είχα διάφορες προτάσεις επαγγελματικές. Δηλαδή, όταν πήγα στην Αθήνα, το 76, επήρα μία επιστολή. Ανοίγω την επιστολή, διότι ήταν με επιστολές που ταχυδρομικός. Και ήταν από τον αείμνηστο Ανδρέα Λαζαρίδη, mm-hmm, που ήταν προπονητής μας. Και μου λέει, επισυνάπτω μία φόρμα της Ελληνικής Τράπεζας, η οποία είναι μία τράπεζα που τώρα δημιουργείται στην Κύπρο. Εσύ απλώς συμπλήρωσες τις φόρμες και θα σε πάρουν υπάλληλο στην Ελληνική, ναι, και να επιστρέψεις πίσω στην Κύπρο. Όχι. Αυτό ήταν το 75. Το 75. Και εγώ απάντησα αρνητικά. Διότι έφτασα και πήγα, άρχισα να διαβάζω, μου άρεσε αυτά που διάβαζα, μου άρεσε το όλο περιβάλλον, το όλο σκηνικό εκεί στο πανεπιστήμιο με τους καθηγητές, τους άκουα που μιλούσα, μου άρεσε. Και λέω, δεν το αφήνω. Το σίγουρο, γιατί ήταν σίγουρο το, ναι, άλλο. Η τράπεζα ήταν σίγουρο. Ναι, ήταν σίγουρη. Σίγουρη δουλειά. Ναι. Ναι. Πάρω λίγο να πω στη λαϊκή προηγουμένως. Πριν τον πόλεμο, λίγους μήνες πριν τον πόλεμο. Ήρθε ένας από το συμβούλιο και μου λέει να πάει αύριο στα γραφεία της Λαϊκής Τράπεζας, στη Μακαρίου, και περιμένει σε ο κύριος Λαζαρίτης. Mm. Επειδή εγώ από την πλαϊνή πόρτα βρίσκω έναν υπάλληλο της Λαϊκής, λέω του, θέλω τον κύριο Λαζαρίτη, που τον βρίσκω, λέει μου, στον τέταρτο όροφο. Θυμούμαι ορόφους, αλλά λέω. Πάω εκεί, πίασε κάποιον Λαζαρίτη. Ναι, παρακαλώ, λέει μου, λέω του, μου είπαν ότι με θέλετε. Όχι, σας ζήτησα, λέει μου εγώ. Λέω του, μου είπαν από το ΑΠΟΕΛ, λέει μου, μήπως είναι τον διευθυντή, τον πρόεδρο. Πρόεδρο, ναι. Ο άλλος που τον ερώτησα, λέει, σου δυνατόν, ήρθε ένας εδώ, δεν ξέρει, ναι, να πάει στον διευθυντή. Και με πήραν στον Κίκιν τον Λαζαρίδη.
Μπήκα μέσα, ήταν ιδιαίτερα του. Με πήρε στον κύριο Λαζαρίδη. Μόλις με είδε, μου λέει, είσαι καλό παιδί, όπως ήσουν όταν ήσουν στα δεύτερα. Λέει, μου ξέρω τώρα που πήγες στην πρώτη ομάδα, ναι, χάλασες. Λέω του, δεν ξέρω τι είμαι, αλλά όπως ήμουν, είμαι, λέω του. Αλλά μου, εν έξυπνη απάντησή σου, λέει μου, κατάφερε να ξεφύγεις. Το λοιπόν, να σου δώσει τα θέματα η κοπέλα Δαμέλα, λέει μου, και να κάτσει τσαμέ, σε ένα γραφείο έξω που ήταν ιδιαίτερα του, να κάνεις τα θέματα. Μα ποια θέματα. Ποια θέμα. Λέει μου, είναι λογιστική, είναι αγγλικά και μια έκθεση είναι στα ελληνικά. Διαγώνα, δηλαδή. Ήρθα για εξετάσεις, λέω του. Λέει μου, ναι, αλλά με φάση, λέει μου, κάνετε. Λέω του, μα εγώ δεν ξέρω λογιστική, είναι κλασικό που τέλειωσε. Και να κάτσω εδώ, ήρθα τώρα δαμέ. Λέει μου, κλασικό, κάνε μια έκθεση στα ελληνικά, λέει. Και έκανα μια έκθεση στα ελληνικά, ήταν το, πώς να σου πω, η εκθέση στα ελληνικά, για μένα, ήταν η ειδικότητα. Γιατί πήγαινα κλασικό στο Πανκύπριο Γυμνάσιο, είχαμε σπουδαίους καθηγητές και κάναμε 7 ώρες την εβδομάδα νέα ελληνικά και 7 ώρες την εβδομάδα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, και ξέραμε τα πάντα. Και ούτε μισό ορθογραφικό λάθος δεν έκαναμε. Όχι εγώ, όλοι. Όλοι. Όλοι, διότι μάθαμε. Όταν είσαι νέος, μαθαίνεις. Και υποχρεωτικά μαθαίναμε, διότι δεν μας επερνούσαν αν δεν τα μαθαίναμε. Έρχεται ύστερα από 15 μέρες ο ίδιος ο κύριος Λαζαρίδης στην πρόση και μου λέει, ρε, είπαμε να κάνει μια έκθεση, είχαμε 200 εκθέσεις, βγήκε πρώτη έκθεση, πρώτη, σου λέει μου, από τις 200. Τώρα, σε ένα-δυο μήνες ανοίγουν οι θέσεις, σε ποια δουλειά. Αντί να ανοίξουν θέσεις, άνοιξε ο πολεμός. Εγώ πήγα εχμάλωτος, έκανα παραπάνω από 3 μήνες εχμάλωτος. Τώρα να τα πούμε, να τα πούμε. Άλλαξε το σκηνικό. Θα πηγαίνατε στη Λαϊκή δηλαδή, αν δεν ναι. Γινόταν. Ναι. Ναι. Ήταν ναι. Πριν να δοκιμάσω. Πριν την νομική. Ναι, ήταν πριν την νομική. Πριν τον πολέμο. Εντάξει, εκ του αποτελέσματος όμως νομίζω ότι η νομική ήταν αυτό το οποίο κέρδισε τον Τάκη Αντωνίου. Ναι, ναι. Μου άρεσαν τα μαθήματα, διότι η νομική Αθηνών, έτσι για να ακούει όσοι μας παρακολουθούν. Ναι, όχι, σίγουρα, ναι. Έτσι θέλω. Δεν είναι σκέτα νομικά. Εγώ έχω 3 κόρες που σπουδάσαν 3 νομικά στο Λονδίνο και ξέρω τι περίπου τι μαθήματα έκανα. Στην Ελλάδα πολύ πιο πλατή το θέμα. Δηλαδή, έκαναμε κοινωνιολογία, έκαναμε οικονομία, κάναμε τα βιβλία του Λίψεϊ, θυμούμε το μέχρι τώρα, που μαθαίναμε τους νόμους της οικονομίας, τους κανόνες της προσφοράς, της ζήτησης, του πληθωρισμού. Τα πάντα μαθαίναμε. Καλύτερα. Εκάμναμε φιλοσοφία του δικαίου. Εκάμναμε μεθοδολογία του δικαίου. Εκάμναμε εγκληματολογία. Δηλαδή τρομερά μαθήματα που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά σε βοηθούν ως δικηγόρο ναι. Να έχεις βρει ναι. Και εμένα μου άρεσαν τα μαθήματα σαν μαθήματα. Εντάξει, υπήρχαν και μαθήματα που ήταν πολλά απαιτητικά όσον αφορά το διάβασμα. Και εκεί έφευγε η ευχαρίστηση, ερχόταν η υποχρέωση να νικήσει. Παραδείγμα χάρη το αστικό δίκαιο, 5.000 σελίδες μάθημα. Και πρέπει να το ξέρεις. Και πρέπει να το ξέρεις για να πάρεις το ψυχείο στην νομική Αθηνών, όπως καθούμαστε εμείς οι δύο, ας πούμε εγώ είμαι ο καθηγητής και κάθονται 4, 5, 6, 7 ανάλογα από τον καθηγητή, εκεί μαζί του, και ρωτάς ή απαντάς, ρωτάς ή απαντάς, πάει στον επόμενο, έρχεται ξανά κοντά σου. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Και πώς να του γελάσεις. Πρέπει να είσαι καταρτισμένος πλήρως. Να έχεις γνώση. Αν μπορείς να κάνεις συζήτηση μαζί του. Εντάξει, ανέκαθεν ήταν πιο δύσκολες σχολές, πιο απαιτητικές και γι' αυτό είναι και η βάση τόσο ψηλά. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να μπει στη νομική, άσχετα αν λέμε ότι υπάρχουν αρκετοί δικηγόροι, είναι από τις top σχολές, ανέκαθεν η νομική. Η Αθηνών ή οποιασδήποτε σχολές στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα με ποιον τρόπο είναι, αλλά. Ναι, δεν ξέρω εγώ τώρα, αλλά. Τότε ήταν πολύ απαιτητικό, δύσκολο και το σίγουρο είναι ότι χρειαζόσου όσο έξυπνο και προγραμματισμένο αν είσαι, έθελε πάρα πολύ διάβασμα. Και αν έχει ένα πράγμα που περηφανεύομαι από τη διάρκεια των σπουδών μου εγώ, είναι ότι παρά τις δυσκολίες που είχα, του πήγαινε έλα, δεν πήρα σε καμιά χρονιά μάθημα μεταφορά. Α. Δηλαδή, εδικαιούσουν να πάρεις μέχρι 3 μαθήματα μεταφορά. Δηλαδή, αν είχαμε, που είχαμε
7 μαθήματα στο δεύτερο έτος. Αν επερνούσες 4, επέρνας τη χρονιά, αλλά την τρίτη χρονιά, ήταν 4 χρονιές, είχες άλλα 7 μαθήματα και τα 3 που μετέφερες, 10. 10. Άρα έπρεπε να περάσεις 7 την επόμενη φορά. 3 δικαιούσουν να μεταφέρεις. Εγώ κατάφερα και δεν πήρα μάθημα. Απλώς όταν μπήκα πτυχίο, που ήταν προφορικά, εχαλάρωσα. Και αντί να... κάθε φορά που είχε εξεταστική περίοδο, έπιανα και δίνουν ένα μάθημα. 2 μαθήματα. Και έτσι έκανα έτσι ένα διάστημα πιο μεγάλο να πάρω το πτυχίο. Όχι γιατί αποτύχανα, αλλά γιατί το πήρα χαλαρά και λόγω του ποδοσφαίρου. Εκεί ναι, ήμουν χαλαρός. Ναι, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Εκείνη την περίοδο ήταν και η ομάδα του καζίνο, στα χρόνια ναι, της νομικής. Ναι, η ομάδα του καζίνο ήταν το 75, 76, 77, 78. Είναι τρομερή ιστορία και επειδή είχα τη χαρά, έχω να πω και την τιμή να με καλέσετε σε μία από τις συναισθιάσεις που κάνετε ως ομάδα, θεωρώ είναι μία από τις πιο ζωντανές, ενδιαφέρουσες, χαρούμενες παρέες που τώρα μιλάμε για 50 χρόνια σχεδόν ουσιαστικά ναι, κρατάει ναι, αυτή η κολόνια. Ναι, ναι. Πώς είχε προκύψει αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι το καζίνο τότε στην Αθήνα, στο Μονπαρνές, ήταν τεράστια δύναμη. Καταρχάς δεν μπορούσε να πας αν δεν είχε συγκεκριμένα κριτήρια φορολογικά. Όλη η ελίτ της Ελλάδας μόνο η ελίτ ήταν κάθε νύχτα πάνω στο καζίνο. Μόνο η ελίτ. Και εμείς. Αυτό ήταν. Ναι. Κοίταξε, προηγήθηκαν ο Μάικος Πανός και ο Ανδρέας ο Κιστονέργης. Του μεν Μάικ του Σπανού, ο πατέρας του, ήταν ο διευθυντής του καζίνου. Διευθυντής του Μπαρνές. Του δε Κιστονέργη, η αδερφή του εργαζόταν πάνω στο καζίνο. Okay. Όμως υπήρχε και έναν τρίτον πρόσωπο που ίσως ήταν το πιο σημαντικό από όλα, που ήταν ο αείμνηστος Λέλλος Γεωργιάτης. Ο προπονητής. Ο οποίος ήταν ο τερματοφύλακας του ΑΠΟΕΛ και ο καλύτερος τερματοφύλακας της εποχής του στην Κύπρο. Ο οποίος είχε πολλά μεγάλο μεράκι στην προπονητική. Άρα ήταν... εξού και πήρε δίπλωμα από την Αγγλία, από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και επειδή είχε αυτόν τον μεράκι και εργαζόταν σαν αρχιταμίαση στο καζίνο, μέσω του Μάικ του Σπανού και του Κιστονέργη που είχαν εκείνη τη σχέση, άρχισε να μαζεύει όλους τους παίχτες Κύπριους που σπούδαζαν στην Αθήνα. Και, και ήσασταν οι περισσότεροι σταμάτησαν να παίζουν στην Κύπρο και ήταν στην Αθήνα. Η πλειοψηφία ήταν γυμναστές. Όπως τους εγνώρισες, 7-8-9 γυμναστές. Από την νομική ήμουν εγώ και ο Λάκης ο Μητσίδης, του Ολυμπιακού, και ο Λεύκος ο Χρήστου, ο δημοσιογράφος, ο δημοσιογράφος που σπούδαζε δημοσιογραφία. Νομίζω, και ο Μάικος Πανός, οικονομικά. Όλοι οι άλλοι ήταν γυμναστές. Μας εμάζεψε, τα διακά, και φτιάξαμε την ομάδα του καζίνο του Μονπαρνές και λαμβάναμε μέρος στο πρωτάθλημα επιχειρήσεων Αθηνών, ναι, το οποίο ήταν σε 2 ομίλους. Και... Αττική, ήταν Αττική αυτό. Δεν ήταν πανελλήνιο, όχι, ήταν, ήταν στην Αθήνα. Αθήνας. Αθήνας, ναι. Και είχαμε πολλές ωραίες περιπέτειες, γιατί είμαστε της ίδιας ηλικίας, είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα και είχαμε μια ομάδα πίσω μας, η οποία είχε τη δυνατότητα να μας προσέχει, να μας συνεισφέρει, να μας βοηθά. Δηλαδή, εμείς εμαζευόμαστε κάθε Τετάρτη, παραδείγματος χάρη, στο Σύνταγμα και ερχόταν το λεωφορείο που έγραφε πάνω Μονπαρνές και μας έπαιρνε προπόνηση στον Άγιον Κοσμά. Εκεί εμείς έκαναμε προπόνηση, τον μπάνιο μας και είχε περίπτερο και μπορούσαμε να πάρουμε ό,τι θέλουμε δωρεάν από το περίπτερο. Επληρωνούμαστε 1000 δραχμές το μήνα που ήταν... ήταν το ενίκιο μου εμένα. Το ενίκιο. Ναι, 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 ναι. Και 500 δραχμές κάθε νίκη και παίζαμε 2 φορές την εβδομάδα. Α, 2 αγώνες κιόλας. Ναι, 2 αγώνες. Άρα μπορούσες να βγάλεις καλά λεφτά για την και εποχή. Και κερδίζαμε και τους 2 αγώνες. Εντάξει. Και βγάζαμε άρα, λεφτά. 4 χιλιάρικα ενδεχομένως το μήνα σχεδόν. Όταν ήρθε ο Ιούνιος, το πρωτάθλημα, εγώ τελειώνω από την Κύπρο και πήγαινα και λάμβανα μέρος στο πρωτάθλημα. Διότι ξεκίναν τέλος του Απρίλη. Ήταν Απρίλιος,
Μάιος, Ιούνιος. Τους έλεγαμε ότι εμείς τώρα ξενοικιάσαμε τα σπίτια. Πού θα μένουμε. Ναι. Σας κανονίζουμε. Πάνω στο καζίνο, στο ξενοδοχείο. Στο βουνό όλοι. Και μας είχαν ένα μήνα πάνω στο ξενοδοχείο. Τρώαμε, πίναμε δωρεάν. Με μπουφέδες και λοιπά. Με τις πισίνες μας. Βέβαια. Ό,τι φανταστείς. Και είμαστε και μαζί. Και περνούσαμε πολλά ώρα. Και έρχονταν όλοι γνωστοί τότε του θεάτρου, κινηματογράφου, του τραγουδιού. Τραγουδιστές. Ήταν ο Ζωσπάς, ο οποίος ήταν το κόζιν της ομάδας. Ένα χαρακτηριστικό που θυμούμε. Αν είχαμε κινητό να το είχαμε βιντεογραφημένο, ήταν όλα τα λεφτά. Μπαίνει ο Καζαντζίδης μέσα. Και του λέει ο Ζωρπάς, άρχισε να του τραγουδά ο Ζωρπάς, το υπάρχω. Και τον αγκάλιασε ο Καζαντζίδης και τραγούδησαν και οι δύο μαζί, το υπάρχω. Δηλαδή φαντάσου τη σκηνή. Τέλεια. Στο υπόγειο είχε ένα χώρο για μουσική. Mm-hmm. Και ήταν έτοιμες τα μουσικά όργανα. Ο Λεύκος ο Χριστού ήταν και επαγγελματίας μουσικός εκτός που δημοσιογράφος. Έπαιζε κιθάρα. Εγώ για να καταλάβεις έπαιζα τραμς, mm-hmm. χωρίς να ξέρω, αλλά έπαιζα τραμς. Τραγούδαν ο Μίνος ο Κακουλής ελληνικά, πολλά ωραία. Τραγούδαν ο Ζορπάς γαλλικά, γιατί σπούδαζε γαλλική φιλολογία. Και ομάδα και συγκρότημα. Συγκρότημα κανονικό. Συγκρότημα κανονικό. Και έρχονταν εκεί τουρίστες και νομίζαν ότι... Ότι είστε μπάντα. Νομίζαν ότι εμείς είμαστε κανονική μπάντα, ας πούμε. Ωραίες στιγμές. Ναι, πολλά ωραία. Και αυτή η παρέα έχει μείνει... Έχετε μείνει φίλοι μέχρι σήμερα. Δηλαδή... Έχει πάρα πολλά χρόνια που είχαμε μπάντα επαφή, αλλά πλέον είναι καθιερωμένο. Στην αρχή ήταν μια φορά το χρόνο. Τώρα έγινε και, νομίζω, 2-3 φορές το χρόνο. Τουλάχιστον 2-3 φορές. Αλλά αν όχι στον έργο, α πούμε, και ο Διαμαντής, να έρθουν Λευκοσία, να μου τηλεφωνήσουν και να συναντηθούν. Να βρεθείτε. Ναι. Θα πάω εγώ, λεμισό, να σου τηλεφωνήσω. Πόσες φορές. Εγώ ακόμα και με την γυναίκα μου, πόσες φορές μείναμε σπίτι του και στον έργο, α πούμε, και βράδυ. Στον Άρη σας κάλεσε, είδατε κανένα παιχνίδι. Πολλές φορές. Α, τώρα ναι, που είναι δυνατό. Τώρα, τώρα, ναι, τώρα. Α, όχι. Τώρα είναι εδώ. Όχι, αλλά εντάξει. Αποκλείεται να μην έχει πει. Να βρεθείτε να πάτε γήπεδο παρέα να δείτε τον Άρη. Ναι, όταν έρθει η Λευκοσία, κάνοντας διευθετήσεις και μπαίνει μέσα στο Γασιμπίο και στον Έργης με τον Διαμαντή και συναντιόμαστε μετά. Γενικά, μια ευχάριστη περίοδος της ζωής μας, με καλούς φίλους, διαχρονικούς τελικά. Αυτό είναι αυτό που σπανίζει σήμερα, το διαχρονικούς, με την έννοια του διαχρονικού, νομίζω ότι δεν το συναντάμε εύκολα σήμερα. Και ο Κιζονρίς και ο Διαμαντής είναι σήμα κατευθέν του σημερινού Αρινό όσο αφορά υποστηρικτές και ανθρώπους που βγάζεις και όχι τα αποθυμένος, αλλά αισθάνεσαι δικαιωμένος. Πόσες δεκαετίες δεν είχε κάνει κάτι ο Άρης οτιδήποτε, αν και είχε κάποιες πολύ καλές ομάδες. Αυτό που σημαίνει τώρα με τον Άρη... Εγώ έχω μια διαφορετική άποψη. Όταν λένε ο Άρης, τον Άρη πλέον, δεν πρέπει να τον κρίνουμε σαν τον Άρη. Πρέπει να τον κρίνουμε σαν την πρωταθλήτρια Κύπρου. Σαν την ομάδα που κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα από το ΑΠΟΕΛ πέρσι. Άρα λοιπόν, εάν θα είναι καλός στην Ευρώπη ή όχι, δεν θα το κρίνουμε με βάση το τι ήταν ο Άρης, αλλά με βάση το ότι είναι η πρωταθλήτρια Κύπρου. Έχοντας πει τούτο, δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν πήγε καλά. Επήγε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Ανέλειπε ο τελευταίος αγώνας. Υπέρβαση αυτό που έγινε. Θα ήταν, μπορώ να πω, εξαιρετική η παρουσία του. Και δεν ήταν τυχαίο, γιατί έχει παίκτες ο Άρης που έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Και βλέπεις τον παίκτη του Άρη που την ώρα που τρέχει να διεκδικήσει, είναι σαν να λέει του άλλου, ανεξάρτητα σε ποιον ομάδα παίζει, εγώ είμαι πιο γρήγορο σου και θα τα καταφέρω. Ναι, ίσως όμως ναι. Παίζει ο παίκτης του Άρη, ο κάθε παίκτης από τώρα ονόματα, παίζει σε ένα περιβάλλον οικονομικά εξαιρετικό,
οργανωτικά εξαιρετικό, γήπεδο εξαιρετικό και χωρίς πίεση από την κερκίδα. Mm-hmm. Καμία πίεση. Άρα αυτό μπορεί να σου δώσει, το, όχι το 100, κάτι παραπάνω από 100% μες στο γήπεδο. Εντάξει. Τώρα εγώ δεν θέλω να το μετατρέψω και σε προτέρημα ότι δεν έχει πίεση από την κερκίδα. Η κερκίδα πάντα βοηθά, το ΑΠΟΕΛ ξέρω δεν πόσο το πίεση. Βοήθησε. Δεν έχει την πίεση. Δεν έχει πίεση, αλλά δεν έχει και την υποστήριξη. Mm. Είναι η επιλογή του προπονητή τους. Ο προπονητής τους επέλεξε να παίζει αυτόν το επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο του έφερε καλά αποτελέσματα και του δημιούργησε και μια καλή εικόνα μέσα στα γήπεδα, ανεξάρτητα αν παίζει στη Σκωτία. Θυμάστε στη Σκωτία πόσο ωραία είναι. Όμως, κάπου αυτόν το είδος παιχνιδιού μπορεί να σε τιμωρήσει. Ήβρε, τουλάχιστον στην Κύπρο, ήβρε μια καλή ισορροπία ο Άρης σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Θα το βρει και στην Ευρώπη αν συνεχίσει να παίζει. Θα είναι ο αντίπαλος του ΑΠΟΕΛ στο πρωτάθλημα για το πρωτάθλημα. Ή θα μπει κι άλλο. Ένας από τους αντιπάλους θα προσθέτα εγώ, γιατί όλες οι ομάδες και η Ομόνοια έδειξε να επανέρχεται πολύ δυναμικά και να έχει και την ποιότητα και το βάθος που χρειάζεται. Νομίζω γνωστά τα χαρακτηριστικά όλων των ομάδων. Και η Πάφος, ανεξάρτητα που έχασε ένα από το ΑΠΟΕΛ προχθές και από την Καρμιώτισσα, έχει καλούς παίκτες και καλή οργάνωση. Και αν είναι άλλη ομάδα, η Ανόρθωση... Είναι εκεί που και αυτή. Μου άρεσε μια κουβέντα του προπονητή της Ανόρθωσης. Είπε στους παίκτες του το διάλειμμα, θέλω να παίξετε κανονικά, χωρίς να λέτε ότι είμαστε 10 παίκτες. Με τον Οθέλο. Αυτό μεγάλη υπόθεση. Διότι εάν είσαι με 10 και αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων να είσαι συντηρητικός στο παιχνίδι σου, διότι φοβάσαι μήπως αφήσεις και να πίσω, τότε θα πάρει θάρρος ο αντίπαλος, θα γίνει κυρίαρχος στο παιχνίδι με τον έναν παίκτη περισσότερο και θα είναι πιο δύσκολο για σένα. Έπαιξαν κανονικά οι παίκτες της Ανόρθωσης, έλειπε ένας παίκτης που ένα χώρο πίσω, αλλά λόγω του πάθους που έδειξαν και της πίεσης που έβαλαμε στον αντίπαλο, καταφέραν. Σωστό. Ήταν όντως από τις πιο σπουδαίες νίκες. Αυτό το επεισόδιο, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε με τον Τάκη Αντωνίου, πρέπει να πω ότι την κάνουμε αμέσως μετά το πάφος από ΕΛ και λίγες μέρες πριν τον ντέρμπι με την Ομόνοια. Άρα δεν έχουμε εικόνα τι θα γίνει στον ντέρμπι των Αιωνίων. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα είναι εικονικό ντέρμπι ή όχι. Γιατί αυτό το εικονικό είναι η τρέντι λέξη, η μοδάτη τη εποχή. Το λάνσαρε το ΑΠΟΕΛ με την καμπάνια που έκανε η διοίκηση. Και όσοι θέλουν να πειράξουν σε αστείο, σε παρέα κλπ. Εικονικό πρωτοπόρο, εικονική βαθμολογία. Ωραία, τούτα τα πειράματα. Είναι καλά τα πειράματα. Η πραγματικότητα βέβαια είναι δύσκολη, ζόρικη για το ΑΠΟΕΛ. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί αγωνιστικά είναι σε πλήρη αντιδιαστολή του τι συμβαίνει με την προσπάθεια που κάνει η διοίκηση. Σίγουρα είναι γνωστά τα προβλήματα. Το έχουν παραδεχθεί και οι διοικούντες. Και με αριθμούς και με γεγονότα. Και το ότι βγήκα στον κόσμο είναι κάτι που εμείς το λέμε εδώ και καιρόν ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία πράξη. Δηλαδή όταν βγαίνεις στον κόσμο σημαίνει ότι είναι το τελευταίο πράγμα που κάνεις για να κερδίσεις χρόνο πριν να βρεις τις πραγματικές λύσεις. Γιατί δεν είναι πραγματική λύση η ενίσχυση του κόσμου. Η ενίσχυση του κόσμου είναι για να σε κρατήσει στη ζωή και εσύ οφείλεις να εκμεταλλευτείς το χρονικό διάστημα που θα είσαι στη ζωή για να λύσεις οριστικά τα προβλήματα. Και άρα κόσμος αναπνευστήρας, λύση φάρμακο, μάλλον φάρμακο, ποια μπορεί να είναι η λύση, το φάρμακο. Κοίταξε, προς το παρόν το φάρμακο είναι κορτιζόνη. Δηλαδή η κορτιζόνη δεν θεραπεύει, απαλύνει τους πόνους και τα ειδήματα. Εδώ θέλουμε φάρμακο που να μας λύσει το πρόβλημα μας και επειδή το χρέος είναι σε πολύ μεγάλα ύψη, μόνο μέσω ενός επενδυτή μπορούν να λυθούν οριστικά τα προβλήματα. Ελπίζω κάτι να βρεθεί. Το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, μεγάλο εκτόπισμα. Κάποιος θα συγκινηθεί. Και... Θα μπει στην διαδικασία να ασχοληθεί με πιστεύω ότι αυτή θα είναι η κατάληξη.
τους παλέμαχους τους στεναχωρεί αυτή η κατάσταση, ενώ όσο αφορά το άγχος που υπάρχει στην καθημερινότητα με τα οικονομικά ή με τα όποια προβλήματα. Δεν μιλάω αγωνιστικά πάντα, γιατί είναι άλλο κομμάτι. Τους ταλαιπωρεί μόνιμα και τους παλέμαχους και τον κόσμο του. Και τον κόσμο. Κάθε φορά που κερδίζουμε, χαιρόμαστε και έχουμε ένα χειρόφρενο. Ναι, αλλά τι θα γίνει παρακάτω. Και δεν είναι μόνο τώρα, έχει αρκετό καιρό που αισθανόμαστε έτσι όλοι και περιμένουμε πότε θα βρεθεί αυτή η λύση που θα δώσει έναν οριστικό τέλος στο δύσκολο αυτό θέμα. Έχει πάντως καταφέρει το ΑΠΟΕΛ να έχει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Ίσως η ποιοτικότερη των τελευταίων ετών, με παίχτες οι οποίοι τους βλέπεις μες στο γήπεδο, δίνουν τα πάντα, παίρνει λύσεις από πολλούς παίχτες. Έχει παίχτες οι οποίοι όταν ήρθαν, να το πω ότι λιδωρήθηκαν, μπορεί να πω ότι λιδωρήθηκαν, πού τους βρήκατε, πού τους φέρατε, αλλά έχουν αποδειχτεί λίρα 100. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σας. Δεν θα πω τη δεκαετία των τίτλων του ΑΠΟΕΛ να συγκρίνω ομάδες, αλλά για τα τελευταία χρόνια που δεν υπάρχει πρωτάθλημα ή τίτλος για το ΑΠΟΕΛ, ίσως αυτό το φετινό ρόστερ είναι το καλύτερο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι. Πιστεύω ότι η ομάδα φέτος είναι λίγο καλύτερη από την περσινή. Για μένα οι παίκτες που έδωσαν κάτι παραπάνω σε σχέση με πέρσι είναι ο Πέτροβιτς και ο Βιτάλ, ο Ζεύτε. Ο Ζεύτε. Για μένα ο Πέτροβιτς είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα ο παίκτης που δίνει την ψυχολογία, την ηρεμία, την ασφάλεια και στους συμπαίκτες του, ακόμα και σε εμάς πάνω στην κερκίδα. Ο Ζεύτε είναι ο παίκτης που πλαγιοκοπεί χωρίς να μπορεί εύκολα να τον σταματήσει κάποιος. Και σε έναν ΑΠΟΕΛ όπου οι παίκτες κέντρου δεν σκοράρουν, είναι πολύ σημαντικό να έχεις ακραίους μπακ που να μπορούν να σου δίνουν λύσεις στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Και είχα και έναν τρίτον παίκτη στο μυαλό μου, να σας πω, που είναι ο Ντάλσιο. Έβγαλε η γρόσα μου μαλλιά και σε εσάς κάποτε. Τα λέω, είναι κλασικό οχτάρι. Θα είναι εάν τον μονιμοποιήσουν σε εκείνη τη θέση, όταν έπαιζε επιθετικός, χάφτια εξωδεξιά. Εάν τον μονιμοποιήσουν σε εκείνη τη θέση, θα είναι βελτιωμένη η έκδοση του Πίντο, οι φράσεις που έλεγα, και ο φετινός Ντάλσιο πραγματικά ανεβάζει έναν επίπεδο το ΑΠΟΕΛ στον χώρο του κέντρου. Φυσικά φέτος χάσαμε τον Σαρφό. Ο Σαρφό εχάθηκε. Λείπει σε κανέναν ο Σαρφό, εννοώ. Ναι, εχάθηκε σαν Σαρφό. Σαν Σαρφό, ναι, αλλά ναι, αυτό εννοώ. Δεν έλειψε από την ομάδα. Διότι εκεί που τον χρησιμοποιήσαν, επιθετικό χαφ, δεν είναι η θέση που μπορεί να είναι ο Σαρφό. Να χρησιμοποιήσω άλλη μια φράση που είπα σε ένα ραδιόφωνο, μπορεί και σε εσάς. Όταν πάρεις έναν παίχτη εξαροχτάρι του 9 και κάνεις το δεκάρι του 6, σίγουρα χάνει η ομάδα και χάνει και εκείνος. Σωστό. Διότι για δεκάρι ο Σαρφό είναι του 6. Για εξαροχτάρι, δηλαδή όπως είναι ο Λέδες τώρα στην ΑΕΚ, που μαζεύει μπάλα και η ΑΕΚ είχαν τον Λέδες έξω προηγουμένως. Σωστό. Τώρα που μπήκε μέσα, έκαμε πέρσι ήταν σούπερ, φέτος. Ο Σαρφό εκεί είναι η θέση του. Δεν χάνει ποτέ την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Να δημιουργεί και έδειξε ότι έχει και πολύ πείσμαν. Όταν πάει πείσμαν στο ένα εναντίον ενός αμυντικά, δεν τον τριπλάρει κανένας. Δηλαδή μπορεί να παίξει εκεί εξαροχτάρι ο Σαρφό. Αλλά σίγουρα δεν είναι δεκάρι. Θα πάει μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι θα πάει μέχρι τέλος. Όπως πέρσι. Διότι δεν είναι όπως παλιά, Άλκη, που ήταν δύο ντέρπι. Όποιος τα κέρδιζε έπαιρνε κεφάλι και δύσκολα του έχανε το κεφάλι. Τώρα, η κάθε ομάδα έχει 4 συνεχόμενα ντέρπι να παίξει. Σωστό. Σωστό. Και όλοι θα χάσουν. Κανένας δεν θα κερδίσει 4 αγώνες. Και θα έχουμε απώλειες από παντού, κέρδη από παντού και θα μείνουν στο τέλος. Το δυστύχημα και για το ποδόσφαιρο μας,
αν και είναι αρκετοί που κυνηγούν την πρώτη θέση, αλλά κυρίως για την ΑΕΚ, είναι η ΑΕΚ που είναι μια σπουδαία ομάδα. Είχε ένα μεγάλο διάστημα που έκαμε τα λάθη της και τώρα τρέχει με καλές εμφανίσεις να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αλλά είναι αρκετά πίσω. Είναι όπως τον μπάσκετ, είσαι 20 πόντους διαφορά, βάλεις 3 συνεχόμενα τρίποντα, 10 πόντους δεν είναι πολύ, θα στάσω. Βάλει 2 τρίποντα ο άλλος, έπια 16 πάλι πόντους. Και τώρα η ΑΕΚ είναι σε εκείνη τη φάση. Κέρδισε 3 αντερπή, πλησίασε λίγο, αλλά μακριά ακόμα. Αν χάσει αύριο έναν αγώνα, τι γίνεται. Ναι, αυτό πάλι θα μεγαλώσει. Εντάξει, έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα, αλλά θεωρητικά πάντα ομιλούνται, γιατί είδαμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Πάντως είναι από τις ποιοτικές ομάδες, σε όλες τις γραμμές της. Έχουμε κάνει μια συζήτηση εδώ και περίπου μια ώρα. Έχω ακούσει πράγματα που τα γνώριζα και κάποια πράγματα που δεν τα γνώριζα. Σε αυτό το κεφάλαιο της διαδρομής του Τάκη Αντωνίου ποδοσφαιρικά ή όχι μόνο επαγγελματικά, το κομμάτι το οποίο ήταν το πιο δύσκολο ήταν το τρίμηνο εκείνο στην Εχμαλωσία μετά τον πόλεμο. Σίγουρα εκείνο ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Είμαστε από τους τυχερούς εμείς για εκείνη την περίοδο. Αν τη συγκρίνω με τα άλλα όμως που έζησα, ήταν η χειρότερη περίοδος μου. Σίγουρα. Αλλά... Πόσο επηρέασε έναν νεαρό? Τον έκανε πιο απότομα, πιο άντρα, τον ναι. Πείσμωσε. Τι είναι αυτό το συνέστημα? Δηλαδή, γιατί λέμε για πόλεμο, αλλά συγγνώμη που θα το πω, αν δεν έχεις ζήσει τον πόλεμο, δεν ξέρεις από πόλεμο. Ναι, ναι, και βλέπουμε ναι. τι γίνεται στο Ισραήλ και στην Ουκρανία και το προσπερνάμε, το βλέπουμε με κάποιο δέος μέχρι εκεί. Σας πω, εμείς παρόλο που είμαστε νέοι, 20 χρονών τότε, είχαμε μεγάλες εμπειρίες από τη ζωή. Διότι έκανα 2 χρόνια στρατό. Συν τα 2 χρόνια έκανα 6 μήνες στο μεγάλο Μπεύκο. Μόνος μου τώρα στην Αθήνα έπιανα τα λεωφορεία, τα τρένα, πήγαινα στο Καραϊσκάκι, πήγαινα να δω αγώνες, να δω αγώνες τύπου. Πήγαιναμε αργά τα μεσάνυχτα. Είχαμε εμπειρίες. Είχαμε παίξει αλφα εθνική. Κάθε 15 μέρες ταξιδεύαμε και πήγαμε στην Ελλάδα, ερχόμαστε. Είχαμε τρομερές εμπειρίες, δηλαδή σαν νέοι, σε αντιπαραβολή με τους υπόλοιπους νέους που ήταν τότε, που είχαν αυτή την ευκαιρία, ας πούμε. Αλλά ο πόλεμος είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή, αν δεν ακούσεις τα αεροπλάνα, τη βύθιση των αεροπλάνων που, για να βομβαρδίσουν, αν δεν ακούσεις τις βολές που τα πλοία, το θόρυβο και το βουητό πάνω σου, την που παίρναν η οβίδα και τη φωτιά πίσω στον πενταδάχτυλο, διότι είμαστε εκεί που έγινε και η εισβολή εμείς. Η εισβολή έγινε στο 5 μίλι, εμείς είμαστε στο 3 μίλι, στον Άγιο Γεώργιο. Και να ξέρεις ότι κάθε επόμενη στιγμή μπορεί να είναι η τελευταία σου. Ναι, δύσκολες στιγμές. Αλλά, όπως είπα προηγουμένως, εφανήκαμε τυχεροί εμείς, όχι μόνο διότι μας σκοτώσαν στον πόλεμο, αλλά διότι μας σκοτώσαν και σαν εχμαλωτές. Και ίσως εκεί ήταν πιο... Διότι εμείς δεν είμαστε κάποιοι που είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, στο σπίτι μας, και ήρθαν και είπαν μας εμπάτε στο λεωφορείο να σας πάρουμε κάτω. Εμείς είμαστε εκεί στη μάχη. Στη μάχη, βέβαια. Και περικυκλωθήκαμε με τα άρματα γύρω από ένα σπίτι. Το οποίο ήταν μόνο του εκείνον το σπίτι. Δεν είσαι ένα άλλο σπίτι, είναι η περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι τρομακτικό ήταν. Και εγώ ήμουν μέσα σε μια γωνιά και βαστούν έναν μπρέν εκείνη τη στιγμή. Και ήταν τα άρματα γύρω από το σπίτι και έρχονταν δεκάδες άλλα άρματα. Και ήμουν μέσα σε μια γωνιά μαζί με τους αδερφούς Καλοθέου, τον Μάριο και τον Φίλιππο. Και κοίταζα πότε δεξιά μου, πότε αριστερά μου, πότε θέλουν να έρθουν. Και προλάβαινα να σκεφτώ ότι εντάξει, όπως θέλει να έρθουν, κάτι μπορείς να κάνεις, αλλά σίγουρα να γλιτώσεις έγινεται. Πώς θα γλιτώνα, ας πούμε. Εκείνοι ήταν εκατοντάδες και εμείς είμαστε 42 άτομα, άλλοι μέσα στο σπίτι και καμιά δεκαριά έξω από το σπίτι, περικυκλωμένοι. Τούτη στιγμή, εγγενέργο, εγκανονικό πράγμα, ας πούμε, άμα ζήσεις κάτι τέτοιο, ή μάλλον πρέπει να το ζήσεις για να καταλάβεις, ας πούμε, πώς αισθάνεσαι. Το σκέφτεσαι αυτό, αυτές τις στιγμές. Εντάξει,
Εγώ βλέπω πολλά τακτικά όνειρα, ιδίως τα τελευταία 3 χρόνια, 3,5, έχω σοβαρό θέμα και επισκέπτομαι και ειδικούς ψυχολόγους και ξέρω εγώ. Με αφορμή αυτό. Ναι, τι να κάνουμε. Αφού συνέχεια βλέπω παραλλαγές. Κανέναν όνειρο με βάση το τι έγινε εκεί. Όλα παρόμοια. Με τρέχουν ξεπίτες, μπαίνουν οι κόρες μου, μπαίνει η σύζυγος μου, μπαίνουν φίλοι μου, μπαίνουν συμπαίκτες μου μέσα, πώς θα τους φύγουμε, πώς θα... Συνέχεια. Ας πούμε το πράγμα, το οποίο φαίνεται ότι ερίζωσε μέσα μας. Εμένα το ποδόσφαιρο βοήθησε με πάρα πολλά. Να ξεχαστούν ναι. ή να παραμεριστούν, γιατί για να ξεχαστούν δεν μπορούν, να πάνε στην άκρη. Ναι, ακριβώς ναι, για να ναι, παραμεριστούν. Ναι, ναι, ναι. Διότι εγώ ήρθα από Αιχμάλωτος, 27 Οκτωβρίου, έκανα 97 μέρες Τρεις και μήνες. Ναι. Ήρθα 27 Οκτωβρίου και 14 νομίζω του Νιόβρη ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Και έπαιξα και έβαλα και 2 γκολ. Έδαραμε 6-2 την Αλκή. Εν είχα καιρό να σκεφτώ κάτι που την Αιχμαλωσία, διότι ήρθαν οι υποχρεώσεις μου στη ζωή, το ποδόσφαιρο, οι σπουδές, το καζίνο που έλεγαμε προηγουμένως, ξανά πίσω στην Κύπρο, η δικηγορία, τα γραφεία, τα ποδόσφαιρα, η προπονητική, η οικογένεια. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ. Και τα τελευταία χρόνια φαίνεται, σύμφωνα με την ψυχολόγο μου, ο εγκλεισμός λόγω του κορονοϊού, αναβίωσαν αυτά τα πράγματα θέση μέσα μου. Έτσι προσπαθούμε να τα καταλαγιάσουμε για να έχουμε πιο ήρεμο ύπνο. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Θα ήθελα μια, όχι σήμερα γιατί δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση, να την καταγράψουμε σε βίντεο όλο αυτό το σκηνικό. Εντάξει, το έχω ξανακάνει. Το ξέρω, ναι, ναι, απλά... Και γράψαμε και ένα βιβλίο. Το βιβλίο το εξέδωσε ένας καθηγητής, Πανίκος Νεοκλέος νομίζω το όνομα του. Και ήταν αφηγήσεις Αιχμάλωτων. Έχω την αφήγηση μου εγώ που είναι 25 σελίδες. Επίσης ήρθαν από την Ελλάδα και μου επήραν μια συνέντευξη ο Οικουμενικός Ελληνισμός σε έναν... Ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Και πριν από 4 χρόνια περίπου, 3, έμαθα από τον πρόεδρο των Αιχμάλωτων ότι εμείς που συλληφθήκαμε εκεί με τα στρατιωτικά και με τα όπλα, είμαστε οι μόνοι που συνέλαβαν στην πρώτη φάση της εισβολής με τα στρατιωτικά και δεν μας σκοτώσαν. Και άμα πραγματικά να τρίχασα, διότι εφάνηκε πόσο τυχεροί εφανήκαμε. Ξέρεις, μέσα στο Πράξαντρος σκότωσαν πολλούς στρατιώτες που τους έβγαιναν μέσα ή όποιους συλλάβαναν από εκεί με τα στρατιωτικά. Διότι η αλήθεια είναι ότι εμάς μας συνέλαβαν λίγο έξω από την Κερίνια στην προσπάθεια τους να βγάλουν την επίθεση να καταλάβουν την Κερίνια. Και προσπεράσαν μας εμάς και περίκλωσαν μας. Τι θα μας έκαναν εμάς. Δηλαδή να μας βάλουν στα άρματα, να μας κουβαλούν. Να κάνουν φυλακή να μας βάλουν. Oh, δεν υπήρχε. Επιέναν να καταλάβουν την Κερίνη. Και παρόλα αυτά δεν μας σκοτώσαν. Δεν σκοτώσαν. Και οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ μας είναι πολλές γιατί δεν μας σκοτώσαν. Επικρατέστερη είναι η θεωρία του λοχαγού μας, ο οποίος λέει ότι ένας συνδυασμός του αξιωματικού, του αρχηγού των τεθωρακισμένων, τον οποίο ήξερε. Των Τούρκων. Ναι. Mm-hmm. Ο οποίος ήταν σωστός επαγγελματίας και άνθρωπος, γιατί σε κάποια σημεία διάταξε τα πράγματα μας, που ήταν λεφτά και κάποια άλλα πράγματα να τα πάρουμε πίσω, που τα βάλαμε μέσα στον δρόμο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι μας έβγαλαν φωτογραφίες. Δηλαδή μας έβαλαν εκεί, κάτσαμε, και ήρθαν γύρω μας οι αξιωματικοί, και κατέβηκε ένας που το άρμα, δημοσιογράφος, με άσπρο μπουκάμισο, γκρίζο μαντελόνι, και έβγαλε φωτογραφίες. Και λέει ο συνδυασμός φωτογραφίες και ο αξιωματικός, ο καλός. Σας έσωσε. Μας έσωσε. Δεν ξέρω, όσες φορές και να το ακούσω αυτό είναι... Νομίζω δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Οπότε θα ήθελα κάποια στιγμή να το δούμε σε μια διαφορετική ενότητα. Ευχαριστώ, είμαι στη διάθεσή σου. Αλλά όσοι θέλουν να ακούσουν μεγάλα λόγια, να μην μας ακούσουν αν μιλήσουμε για την Αιχμαλωσία.
Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομα τους. Έτσι, έτσι. Και λυπούμε να πω ότι ήρθα σε αντιπαράθεση με ανθρώπους που ήταν μαζί μου εχμαλώτη. Που είπαν, χρειάστηκε να πούν, όχι χρειάστηκε, είπαν υπερβολές. Mm-hmm. Και μια φορά ζωντανά στην τηλεόραση. Και αναγκάστηκα εγώ να πω ότι εντάξει, οκ, okay, είμαστε μαζί. Εγώ να πω εκείνα που θυμούμε και που έζησα. Θα το πούμε, θα το κάνουμε. Διότι έζησαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο παραπάνω. Να πούμε και κάτι που έγινε για να εντυπωσιάσω ποιον, ας πούμε. Ό,τι έγινε να το πούμε. Έτσι. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Ίσως αφήσαμε κάποια πράγματα πίσω, ίσως πήραμε περισσότερο χρόνο σε κάποια άλλα πράγματα, αλλά το ξαναλέω ότι πάντα θα έχουμε κάτι να πούμε όταν συζητάμε, είτε εδώ σε αυτό το podcast, είτε ραδιοφωνικά, οπότε θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε λίγαν σύντομος. Ευχαριστώ πάντοτε στη διάθεσή σας. Χαίρομαι ευχαρίστηση να το κάνω. Και το γνωρίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα ακόμα επεισόδιο Βάλε ένα γκολ έχει ολοκληρωθεί. Να ευχαριστήσω το χορηγό μας, την Παϊκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια δίπλα σας. Ασφαλώς, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, να είστε καλά.